Ήταν μια συνδυαστική άσκηση σήμερα που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του ΚΕΠΗ ΕΚΑΒ και περιλάμβανε ανταπόκριση σε συμβάν σεισμού στο νοσοκομείο και με παρουσία πυρκαγιάς. Ο σκοπός ήταν να υπάρξει εκπαίδευση και σε τέτοια συμβάντα από πλευράς του περιοριστικού σώματος, αλλά και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα σενάρια λοιπόν που περιγράφτηκαν τώρα και που εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη άσκηση έχουν εκπονηθεί καθ' υπόδειξη των στελεχών του ΕΚΑΒ και ΠΗ, υλοποιήθηκαν το προσωπικό του νοσοκομείου με εξαιρετικό τρόπο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων και ο καθένας να μπορέσει να εφαρμόσει το ρόλο ο οποίος περιγράφεται στα σχέδια για να είμαστε αποτελεσματικοί και να περιορίσουμε αφενός μεν τις ανθρώπινες απώλειες, αφετέρου δεν να έχουμε το δυνατόν επιτυχημένη διαχείριση. Το σενάριο περιλαμβάνει απεγκλωβισμό μέσα από το νοσοκομείο μετά από σεισμική δόνηση και την ρήψη μέσα τυχείων μέσα στους χώρους του νοσοκομείου αλλά και του χειρουργείου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει απεγκλωβισμός τόσο με βραχιονοφόρο όχημα όσο και με τους διασώστες και τους τραυματιοφορείς του νοσοκομείου. Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία σε ένα καταστροφικό φαινόμενο να παρευρίσκονται και να δώσουν συντονισμένη λύση προκειμένου να μην έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις ή να μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Ευχαριστούμε όλα τα σώματα ασφαλείας και ευχαριστούμε νοσηλευτικό, προσωπικό, τεχνικό, προφανώς ιατρικό και όλο το προσωπικό του πήγαμε ανεπί για την πραγματικά εξαιρετική αντίδραση στο δύσκολο αυτό περιστατικό.